Είναι πιο αγχωτικό που το ραδιό. Ναι, επειδή φαίνουμε βασικά. Ναι, είναι μόνο η Ενώ στο ραδιό καταλάβω ότι μπορώ να μιλήσω και μην κάπως... Οκ, και να τα μιλώ ας πούμε. Ενώ τώρα ξέρεις ότι somebody is watching you. Somebody's watching. Ναι, βασικά, επειδή είμαι στο YouTube, ξέρεις ότι μπορώ να το δω κάθε Στο ράδιο, αν με έχασες, έχασες με, φίλε. Άρα αν γίνει το ράδιο δίχτυα, όμως, μπορεί να υπάρχουν εκπομπές 24-7. βίντεο, αν Σήμερα είναι κοντά μου η... Ποια είσαι? Με η Παναγία. Σέιν Μέρι, είναι το καλλιτεχνικό Ναι. Ε, το πραγματικό. Παναγία. Ε, είναι Στεφανή. Σκετό. Στεφανή. Ε, το όνομα Μέρι, το επιθυμό με Στεφανή. Α, α γι' αυτό είναι ST Mary, yes, Saint Mary. Yes, ah, yes. Α, κάτσι. I know. Εντάξει, ναι. ωραίο όνομα να κάνει καριέρα. Ναι, έσπασα να το ευρώ η αλήθεια. Ε, βρει πολλά γύρω πριν. Mayor. Mayor. Yeah, έτσι, ναι, ναι. High society. Ε, ναι, ναι. Όχι, απλά δεν βρίσκα τίποτε έτσι, ήθελα το όνομα μου μέσα. Θέλω να μας πει τι κάνουμε Ήδη χάσαμε και που δεν σπέλα να Οκ, οκ. Κάνω μουσική. Άρα είσαι μουσικό. Παραγωγό. Και DJ. Και DJ. Ναι, είναι πολύ surprised. Πάνω τσιόν το ξέρει. Είναι Τι κάνει. Podcast. Και. άλλα πράγματα. στα Α, ναι, δούλεψα ναι. μαζί μια νύχτα και τύχαμε ναι. να γνωριστούμε, θυμάσαι? Ναι, ναι, ε, ναι μπράβο, μπράβο. Είδες? Ναι, Κάτι, ναι, θα μπορούσα να λες, θυμήθηκα. Και τώρα να φύγεις. Ναι, αύριο. Άρα, παιδιά, είναι η ημερή. Ναι. Ε, τι άλλο, είσαι μουσικός ε, παραγωγός. Ναι, και κάνω... Και σπουδάζεσαι ακόμα. Ε, ε, τέλειωσα και από πίσω να, να κάνω ένα certificate για music business. Ε, αλλά σπουδάσα κανονικά από στον... Uh, electronic production με sound design. Alright. Άρα όταν λέμε yeah. τη λέξη sound design, δηλαδή... Uh, κάνεις design ήχους in any way possible. Um, δηλαδή δηλαδή, έχεις ηλεκτρονικά instruments κάπως. Οργανά, ναι. Um, ναι, αλλά στο laptop σου και κάνεις μανίπιλ τον ήχο όπως θέλεις για να τον βγάλεις ακριβώς όπως θέλεις. Να σου yeah. πω εγώ τι καταλαβαίνω όταν μου λέεις σε sound design. Mm ότι σχεδιάζει τον ήχο που να μπει σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, αν καταλαβαίνω σωστά. Mm, ναι, ναι, ναι. Είτε διαφημιστικό σποτ, mm. mm. είτε ταινία, είτε βίντεο, ναι. Σωστά το ναι. ναι. Άρα Άραχτίζεις... Τώρα που πες, ότι ένα εμ, κάπως όργανο που μπορείς να βάλεις φωτογραφίες μέσα και να βγάλει ήχο. Ναι, like, ξανά ακούσα cool. ναι. εδώ. να μα δώσει παραπάνω πληροφορίε γιατί εγώ δεν το θυμάμαι ε, Νομίζω στο Serum. Στο Serum. So, si μπορείς να το σχεδιάσεις πάντως. Να βάλεις ένα και... αντικείμενο και, και παράγει ναι, και ναι. που μόνο παράγει το πρόγραμμα ναι, των ναι, ήχων του. και το άλλο νομίζω είναι κάτι με ozone, αλλά θυμώ επειδή actually... επειδή ναι. σήμερα ο κόσμος που μας ακούει ή βλέπει ναι. μας, ναι. είναι τόσο βαθιά όσο είσαι εσύ. Εντάξει, ε, ε, να... να... συζητήσουμε ένα άλλο το <laughs> <βράβομαι. laughs> <laughs> κάνουμε πιο απλά. Ναι. είσαι είναι μυθισμένη. Ναι. Εκοτσίνησε εντάξει, δεν την. Άρα θα το κάνουμε πιο απλό. Αλλά το πούμε με απλά λόγια. Δηλαδή, κάθε πίσω από έναν υπολογιστή. Με απλά λόγια. Στάνταρ, ναι, ναι. Και έχει ένα. Πρόγραμμα. Πρόγραμμα. Και ανίωτο. Τι μπορώ να. Εντάξει, ο είστε πάιστο. ναι, βασικά σε αυτό το πρόγραμμα μπορεί να βαλει ε, μπορώ να βάλω βάσο, πιάνο, φωνή και τα λοιπά. Πώ σι... ονομάζεται εδώ, ε, Το πρόγραμμα. Όχι το πρόγραμμα. Πώ στείλουμε τον ήχο, τη μουσική. Ε, Α προ... το πούμε, προ... τραμπρακ. Ε, όχι, όχι, όχι ακριβώ. Αγγέλει, μπορεί να πει arrangement κάπω. Ναι. Άρα βάλουμε διάφορου ήχου. Ναι, ναι, ναι. Βάλει διάφορου ήχου. Ε, Τραξερίτσελ η μουσική. Ναι, αν να σου πω πλέον και τα μην ξέρεις πάλι μπορείς κάποια πράγματα. Ενώ, αν κάνεις hip-hop, μπορείς να πιάσεις samples, δηλαδή, ας πέντε να πιάσεις έναν κομμάτι παλιόν. Ποιον τρόπο δεν είχε γίνει τώρα, sample, τρίμπο, λάδια, σήμερον. Έγινε κανούλα διάσημα το το και απλά βάλεις drums που πάνω, και λοιπά και πολλά και διαφορά. Γενικά όμω εγώ κάνω φόκου σε ηλεκτρονική, EDM, trap. Σε τη μουσική που γράφει. Ναι, ναι. Ξέρει mm -hmm. το, εντάξει, δεν ξέρουν πολύ τα παραπάνω κομμάτια που παίζουμε στα intro μα δικά σου. Ναι. Είναι η μουσά μα. Δίνει μα μουσικά στο podcast ημέρη. Ναι. Ε, με έναν πραγματικά κάνουμε με εντύπωση είναι η μουσική σου, έτσι λίγο weird, περίεργη για, για, τα δίκα. Ε, η αλήθεια, τον ένα χρόνο που ήμουν Κύπρο να ακούσα το, το weird πάρα πολλέ φορέ. Είναι ωραία. Είναι ε, <laughs> ε, 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 περίεργα ωραία. Ε, ναι, να σου πω εγώ βρίσκω την αρκετά commercial. Ενώ ε, ακούω πολλά πιο weird πράγματα. So, a weird περίεργα, που μου λένε δηλαδή. weird. <laughs> Εντάξει, περίμενε. <laughs> Απλά ναι. να ξεκαθαρίσουμε ότι ζεις στην Αμερική. Ameri... Σπουδάζεις στην Αμερική. Ναι. Θα πω ότι ζεις στην Αμερική. Που είναι πιο... Πώς να το πω, familiar. Είναι πιο

Ε, επειδή δεν για να δω τι μουσική παίζουν και όπως κάνει ράκτο κόσμο και αρέσκουν του τα weird. Εντάξει, εμπιο... ενεχτεθειμένη ναι. σε, σε πάρα πολλή μουσική, mm-hmm. έτσι και αλλιώ. Γι' αυτό πιστεύω ότι πιο ανοιχτή στο να ακούσουν άλλα κομμάτια. Αλλά στην Κύπρο νομίζω είμαστε λίγο πιο κλειστή, ναι. Ναι, δυστυχώς νομίζω. Εντάξει, είναι και Ναι, όχι, να σου πω η αλ, αλήθεια. Να, ναι, α πούμε, παλιά, εγώ δεν θεωρούσα τόσο common το τέκνο στην Κύπρο. Και τώρα που πριν ένα χρόνο, όλοι τέκνο. Ενώ όσοι ακούαν ηλεκτρονική ήταν πιο πολλά σε τέκνο. Αλλά νομίζω ότι και με τα events που γίνησκονται. Δηλαδή, αν mostly τα events, τα ηλεκτρονικά, σε βουνά με τέκνο, είναι να 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 Ας events clear-cut, house, EDM, festival music, τίποτα για Tomorrowland. Νομίζω ότι λόγω COVID δεν υπήρχε ο χώρος και το allowance για το σπανδόναστο στο μολύν κόσμο, άρα, ναι, δεν είχα πάει, ας πούμε, φέτος. Πού ήσαι, όμως, η Ρέντ. Πού είναι; Εμπόρμαντα. Μπορείς να μας κάνεις διαφήμιση. Sorry. Στα παραπάνω που πήγαμε ήταν τσέκνο και... Like, African... Afro House. Ναι. Κοίτα, νομίζω ότι ε, ε, μόδε έρχονται, α πούμε, mm. trend, trending periods κάποια mm. μουσική, η οποία εντάξει, περνούμε και εμεί σε αυτή τη φάση. Απλά νομίζω στην Κύπρο είμαστε ε, λίγο πιο σταθεροί σε αυτό το πράγμα. Ενώ να εύκολα, mm. βλέπει ότι ήμασταν ε, 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 το 2013-2014 πολλά το house. Ναι, να σου πω θυμάμαι ακόμα από τότε το dubstep τον dubstep ήταν ηλικιακά σε εμένα που είμαι λίγο πιο μεγάλος, ας πούμε. Ναι, δεν είμαστε του dubstep. Ναι. Αν και έχω έναν πολύ ωραίο κομμάτι που μου αρέσει και είναι dubstep. Ποιο είναι? Sterling, το Violin. Να σου το βάλω μετά, να το που ναι. Εντάξει, έναν απίστευτο dubstep, αλλά έναν ωραίο dubstep, όχι... Ας πούμε, είναι με ένα άμα μου λέει τη λέξη ντάψτε, παίρνει στο μυαλό μου σκρίλεξ, ας πούμε. Ε, ναι, πού ντυσκουδοκα... ναι, που τους το κάνω. Εντάξει, πλέον δεν κάνω ντάψτε. Ένα, ένα σχόλιο δεν κάνω ε, ντάψτε. Ναι, ναι. Ε, θέλω να μου πεις, όμως, γιατί η μουσική είναι παραγωγή. Πώ ξεκίνησε το λόγο, Γιατί ε, σε ναι. πολλά νέα ρίτσα κάνει πολλά πράγματα ακόμα. Εννοεί γενικά γιατί η μουσική είναι ή... Ναι, α πούμε, πώ αποφασίζει <σίλιο> Ναι. Να δουλέψει στην Κυπρόν, ε, Περιορισμένο και το το, το, το μέλλον σου, ας πούμε, mm -hmm. που είναι να ανελιχθείς στη, στην Κυπριακή μουσική σκηνή. Ε, να σου πω, βασικά, πάντα καμιά μουσική. Ε, καμιά πιάνο, κιθάρα, τα στάνταρα ρασπενό οργάνω. Ε, που πιάνει η ηλικία? Εφτά. Εφ εφ Θα πω έξι, αλλά εφτά με άφηκα Για να γράφω πρώτα και μετά που makes no sense. Ναι. Ε, Ενέχει αλλά... κάποιο νόημα. Ενέχει νόημα, ναι, απλά ε, περίμενε ένα χρόνο. anyway, αλλά και μετά έρχεψα και έγραφα αναλόγως λίγο, δηλαδή μετά από ένα χρόνο έγραφα ήδη μουσική. Βέβαια, δεν το απλά έγραφα. ναι. Πώς έγραφες μουσική, γιατί εννοείς έγραφα απλά, δεν το ας πούμε, έκανα ένα κομμάτι και μετά βαρκούμουν το. έπιανα το και αλλάσα και μετά έκανα ένα δικό μου που ήταν influence από κομμάτι που έκανα με τη δασκάλα μου, για παράδειγμα. στο στον υπολογιστή. Ο έγραφα το νότε, α πούμε. Traditional way. δηλαδή, έγραφα στο τετράδιο. Ναι, τώρα θέλω να αναλύσουμε okay, το κομμάτι Δηλαδή. So, α πούμε. Ε... που, σου είπα, θέλω να σήμερα. Για να δούμε, θέλω να, μπούμε στο σκεπτικό. Πώ να παράξει μουσική και πώ ξεκίνησε. Ναι. Για να είσαι σήμερα να

Υπάρχει το κομμάτι? Κάπου, να το έβρω. Κάπου υπάρχει. Είχα το ένα το μου που έγραφα βελάρες, πρέπει να και μέσα. Και και βασικά επειδή εν ποτέ δεν τραγουδούσα, δεν είχα πολλά σπουδαία φωνή. Εν έχεις ακόμα εννοείς. Εν έχω ακόμα, ναι. Εν άλλαξε κάτι μετά που μεγάλωσα. Με την τεχνολογία που έχουμε, νομίζω μπορείς να την πολλά καλή.

αλλά είναι και λόγω accent, άρα είναι απλά η κρυά και το, το Νικόλιτα ή κάτι. Ε, προτιμώ να βάλω άλλους τραγουδιστές. Πλάς, είπα πάρα πολλούς που είναι τόσο καλοί, που γιατί να βάλω τη φωνή μου. Ενώ... No. Ε, ναι, mm. ευδοκιμή, λέμε στα ελληνικά. Δηλαδή, mm -hmm. έχει πάρα πολλούς ah, τραγουδιστές Α, ναι. καλούς, οι οποίοι θέλουν να δείξουν τη φωνή τους. So... Γλιτώνει και εσύ χρόνο που να διορθώνει τη δική σου φωνή πάνω στον υπολογιστή. Ε, ναι, και επίση θεωρώ ότι όπω έλεγα με το sound design παραδείγμα, ε, Αφού ένας producer παίρνει τόσο χρόνο να έβρει τον ήχο ακριβώς όπως το θέλει, γιατί με τη φωνή να αρχίσεις με κάτι που μετά να πράγμα το σάζεις, να αρχίσεις με κάτι καλό. Το οποίο μπορεί να χρειαστεί καν, να το σάζεις. Ε, ναι, ακριβώς. Ακριβώς οι αρκετές φωνές που πιάνω, δεν θέλουν τόσο πολύ σάζμα είναι παραπάνω να το κάνει σε κάποιο feed με τα υπόλοιπα. Άρα... Μίξινγκ. <laughs> 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 ναι. Και χάρη τούτου mm -hmm. και τον DJing. Ή το DJ και κάμε για να μπορείς να να, να το κομμάτι τη ε, Να σου πω. Επειδή αρχίσαμε με το να γράφω σε και να τραγουδούσα σε so, ό, θα μπορούσα. και θα ήθελα να κάνω μια καριέρα ω τραγουδίστρια. Ε, και ε, ε, όταν μεγάλο, θα κατάλαβα σε κάποια σχόλια που ήδη, ότι μπορεί να κάνει καριέρα που δημιουργεί που είναι music producer slash DJ. So, είναι, είναι πλήστη. Ναι, ε, ναι, αλλά έχεις πολλούς παραγωγούς που απλά, όχι απλά, ενώ θέλουν να κάνουν produce άλλους artists και να, να είναι στα credits όμως να μένουν το όνομα τους ως καλλιτέχνης. Έτσι διαφορετικά πράγματα λέω μες το νόμο μου, δηλαδή το producer DJ κάνω το relate παραπάνω με, με μια καρδιά απλά σε DJ. Ε, και το DJ ήρθε πιο μετά, δηλαδή μου 17-18, που εσύνδεσα τα αυτιά και είπα, oh my god, this is it. Αλλά πρώτα έρχεψα production και μετά DJ. Ν. Ενώ πολύ καμπτόν τη θέτω, νομίζω. Με ναι, έτσι είναι η... ναι. Στην Κύπρο, βασικά. Οι περισσότεροι ξεκινούν που τον DJ ν που... Εντάξει, για κάποιο λόγο στην Κύπρο θέλουμε όλοι να γίνουμε διάσημοι. <laughs> <laughs> ενώ δεν στην Κύπρο παντού. Εντάξει, ενώ μιλώ που το, μιλώ που είναι αγορά που είναι. Στην mm -hmm. Κυπριακή αγορά. Εντάξει, έτσι εγώ όταν ξεκίνησα. Ναι, επειδή κάμω και εγώ λίγο DJ. Ναι, κάτι λίγο είδα κάτι ναι. stories. Ένα ναι. story, και... <laughs> κάτι λίγο, καμιά δεκαετία. ναι, ναι. <laughs> ε, εμένα, ναι. Εγώ προσωπικά άρεσε και μου πάρα πολλά το, το mixing. Δηλαδή το mm. να μιξάρεις ένα κομμάτι και να το δέσεις μαζί με το άλλο. Και τότε να στα events, γιατί τότε που εγώ στα events ήταν η trans music. Α, mm. ah, πολλά μπράβο. ήταν ναι. πολλά trending, πούμε, πολλά popular σκέφτω έναν μωρό στην ηλικία σου που λαλείς και εσύ 16 χρονών, εγώ 15, να πιένω σε ρεϊ φεστιβάλ, σε τρανς ειδέντς και απλά ακούω τους DJ του, ο οποίος εντάξει ξέρεις ότι η ηλεκτρονική μου είχε πολλά πιο απλή στη μιξάρισμα. <ασκεφίσαι> ναι, ναι, ναι. Ειδικά <σκεφίσαι> τρανς house, ας πούμε. Ναι, <οκίε> <σκεφίσαι> που είναι και 8 λεπτά το κάθε κομμάτι είναι 9. Εντάξει, αλλά έχει πάρα πολλά βόκαλς, mm Έχει πάρα πολύ μεγάλη έκταση το κομμάτι σαν, σαν κομμάτι για να το κατανοήσεις. Δεν μπορείς να το κατανοήσεις μέσα σε ένα λεπτό. Ναι, βρίσκω actually hip hop που είναι full rap vocals, ναι. ας πούμε. Τι είναι πολύ πιο δύσκολα για μένα να... Βασικά ότι έχει πάρα πολλά λόγια που είναι το R&B, το hip hop και τα ελληνικα Ναι. Ελληνικά ναι, είναι μίξερα από τέλη. Ναι, εντάξει. Εν ένα κόμμα. Σούς. Ναι, μπορεί να πέσει πίνα. Μοιράζει να πεινάσω. Και να σε δούμε σε γάμους, ξέρεις. Σωτικός. Α, έγινε νοτικός. Ναι. Αντίχησες. Στο δεύτερο. Σποίλερ. Απλά εντάξει, θεωρώ ότι και έκαμε μου πάρα πολλά μεγάλη απορία τότε Πώ τα καταφέρνει, να μην ξέρει. Γιατί ξέρω, mm. όταν προσπαθούσα εγώ μετά να βάλω. και εγώ μάθηκα να παίξω μαζί, λέω. Άκουε τα άλογα που θα λέμε εμεί. που ναι, 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 ναι. <σίλω> μεταξύ του. Και ήμουν κάπω. Πρέπει να μάθω το. Είναι πάρα mm. πολύ ωραίο κόνσεπτ. Πρέπει να το μάθω. Πρέπει να μάθω να κάνω. Και σιγά σιγά εγώ έφευκα κρυφά από του γονεί μου. Oh. Να ήταν λίγο πιο περιεργέ εποχέ. Να το δουν τώρα live. δεν το ξέρουν. Εντάξει. Συντά 10 χρόνια. Ναι, 10, παραπάνω. 20. λίγο, αφού είπα, δεν σου στην ηλικία μου. Όσα σου είπα, ναι. συντόσα. Οκ, οκ. Πάσου μου 16, 17. Είσαι μητσής, είσαι μητσής. Yes. λοιπόν, εγώ ξεκινήσα, ναι, όντως, Ενέλα τους μου που ήταν να πάω, κάπου. Άμα και μαθήματα που έπαιρνες κρυφά. Εμείς έφτιανε σε κλαμπ κρυφά. Όχι, ήταν anyway, τα στάνταρα και μετά έφτιανε κρυφά στην ηλικία μας, ναι. Εντάξει, τώρα μιλούμε το 2000, δεν νομίζω οι γονείς μας να ήταν τόσο νόπεν να αφήσεις τα να πάει Ακούσεις πως τι έπαιρνε. Ναι, έχω τα ακούστα. Σκεύαζε, <laughs> έψες άνθρωπον ότι κατεδαφίστηκε. Τέλος. Αμάν. <laughs> <laughs> ναι. Επίσης, έτυχε πότε θα πάει. Όχι. Εντάξει, είναι μια τεράστια αρένα. Το βιβέντη. Έχω τα πολλά ακούστα, αλλά δεν είναι πιο ποτέ. Ήταν το εγώ. Είναι το ίδιο Που επίσης έκλεισε. Ναι, underground. Mm -hmm. Το ίδιο, πούμε, concept underground, αλλά ε, πολλά πιο μακρύ, έτσι, αποθήκη, πολλά και είσαι έτσι κερκίδες ή μια ημερικά mm -hmm. και mm, ναι. -hmm. ο κόσμος πάνω. Τύπου δίσκο θήγη, δίσκο. δίσκο. Ναι. Nice. Ήταν πάρα πολλά ωραία. ήταν το DJ Box πάνω και όλοι δεξιά αριστερά πάνω στις κερκίδες. Ξέρεις. Ναι, 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 κάτω bars και ο τεράστια bars. ήταν αρένα κάτω. Open bar. Παγιέταν open bar. ναι. Μετά που ανακαλύψαν το open bar, ας είναι το quantity versus quality. Καμάν το πολλά μαχαζιά. Ναι. Είναι εντάξει, κάπου στα 16-17 είμαστε λίγο alcohol freaks. Νομίζω ότι ανακαλύψαμε κάτι. Είναι λάθος που νομίζω ξεπερνάς το αναλόγως λίγο μετά από την πρώτη νύχτα που απλά είσαι knockout. Ξαρτάται. Έχει ανθρώπους που είναι 35-40 χρόνια ακόμα το ίδιο πράγμα. Είναι εντάξει για μένα λίγο ένα πρόβλημα. Για παράδειγμα, στην Αμερική, τούτη η φάση πιο μετά. Να λέει, 20-21, που 21 δικαιούνται να πιούν, anyway. Και πατήρισα εδώ ότι εγώ, ως τη φάση που επία, ήδη επέρασατε τη φάση που ανακάλυψα το ποτό και δεν ήξερες τι να πεις, όπως μίσεις τα ούλα και ανέχεις ιδέα. Και πήγα και κάτω και ήμουν λίγο πιο... Κουλ. Ναι, ας πέντε θεωρούσα ποτό και... Oh my god, ξέρεις. Και οι Αμερικάνοι κόμμα περνούσαν τη φάση, στο πανεπιστήμιο μου, at least. Και εντάξει, θεωρεί λίγο τη διαφορά. Εντάξει, έχουμε και καλά στην Κύπρο. Ναι. Διότι είμαστε, θεωρούμαστε safe environment να μεγαλώνει. Ναι. Δεν θα σε κλέψει κάποιο. Ακριβώ, ναι. ναι. Να... Ή θα σε πουλήσουν να πιάνουν, τα όργανα <laughs> σε τόσο βαθμό. Μερικέ είναι, ξέρει, εντάξει. Ναι. Άρα, βλέπει ότι μπορεί να είμαι πιω μπροστά σε άλλα απλά έχουμε κι εμεί κάποια χαρακτηριστικά τα οποία α πούμε με πιέσει εσύ στα 18 σου είσαι πιο, είσαι πιο γλυωρά exposed ας πούμε, στο nightlife λόγω ναι. τη ζωή που έχουμε. Ενώ στην Αμερική είναι πιο αυστηρό το. Ναι, νομίζω ότι δεν είναι τόσο ένα απαγορευμένο φάση. Κι ο άλλο, αν είναι κάτι τόσο ένα απαγορευμένο, θέλει να το κάνει. Ε, παράδειγμα, πρώτο μου χρόνο μηνύσκα στα dorms του Ανεπιστημίου. Χολ, ε, ναι. Ναι, στα χολ. Εστίε. Ναι.

Εννοείται είναι έτσι weirdly strict, ενώ είναι αλλά ναι. Εντάξει, γιατί εσύ στη χώρα που ζεις σε διάφορα δεκάδα Ναι, ναι, ναι. Ας πούμε σαν να σου αλώ τώρα το ποτήρι είναι άσπρο. Ναι. Ας σου αλώ για δέκα χρόνια άσπρο, ενώ στην πραγματικότητα είναι μαύρο. Που λέω το πάρα Εσύ πιστεύεις ότι είναι άσπρο. Ναι. Ο ποτό, να ξέρεις. Mm, Ο ναι. Στακός Ιένα mm. μου το πράγμα απαγορεύεται να τον κυζείς. Που να σου πω ότι Στακός Ιένα, αν θυμάμαι καλά, ε, μπορείς να κυκλοφοράς με την μπουκάλα exposed στον δρόμο. Πρέπει να, να, να είναι μέσα σε σακούλι. Ναι, <συκλώνα> γι' αυτό με τα χαρτίνα, <συκλώνα> <χάρτια>, ναι. Ναι, ναι. Εντάξει, ενώ τροπιές των δυτικών χωρών, όχι εμάς. Ναι, ναι. Εμείς είμαστε πιο chill. Είμαστε λίγο πιο chill. Βασικά... δεις κάποιον είτε στην Κύπρο, είτε στην Ελλάδα, είτε στην Ιταλία να κρατήσει ένα μπουκάλι για να γυρίζει στον δρόμο Ναι, ναι λίγο περίεργο ναι, για μα. Ναι, μα εντάξει, η Αμερική είναι παραπάνω όταν να το αγοράσει. Α πούμε, πάντα να είστε χαρτινό το. Τα μπούσου Ναι, το. Ακόμα. Ναι. ναι. Ήταν περίεργο γιατί μόλις επειδή ήμουν ε, 19, δεν ναι, τέχνη να πιω. Και περίμενε να πει Κύπρο να Ναι, εντάξει, πάντα τα ε, πάντα εξή πιο μεγάλο. Τι κάνω εδώ. Α, και μαύρη αγορά. Ναι, ναι, ναι. 20 δολάρια, αλλά 30, α πούμε. Κοίταξε να σου πω, θα μου σοκτ. Ναι. Τι κάτω, εντάξει, you can't see anything. Ναι. Οκ, και τώρα μουσική είναι παραγωγή. Τώρα το όμω σπουδάζει. Το πανεπιστήμιο γενικά βοηθά σα να μπαίνετε σε events, σε geeks, σε οτιδήποτε ή αν καθαρά μόνη σου που το κάνει. Μόνοι μου, διότι όταν σπουδάζα Μπερκλή, ε, τους πρώτας στον Berkeley στη Βοστόνη, ε, τέχνικα δικαιούσε κιόλας να παίζεις γιατί είσαι με student visa. η, ε η visa που πιάνεις για να πάει ως μαθητής στην Αμερική είναι σαφή να δουλεύει. Και ακόμα και αν παίζεις και αν με πληρώνεσαι, θεωρείται δουλειά. Okay. Και ξέρω περιπτώσεις που μπορεί κάποιος να πέν, να έπαιζε και βράντον και θεωξάντον. Και χάνεις και, το, πρόσβαση. Ναι, ακριβώς. τα τρία χρόνια που έκαναν για μένα, χρόνια, ήταν full on production, να μάθω να κάνω produce, Καθαρά ναι, Επειδή είναι κάτι που μου θέλω πολλά να το κάνω κάνει που ήξερα ότι ήθελα να κάνω το πράγμα και ήμουν και κάτω, δεν σε κάτω σύρου τι είναι, απλά ήξερα ότι ήθελα το. Ε, um, so, παίρνει λίγα χρόνια να φτάσει σε έναν uh, level που να μπορεί να, να, το βάλει, α πούμε, Spotify, και να, okay. ενώ να μπορεί να κάνει compete με το στάνταρ, ξέρει, των υπολείπων radio level, α πούμε. <συστά> να ανταγωνιστεί πάνω, τα υπόλοιπα κομμάτια. Ακριβώ, ναι. Ε, πιστεύω ότι ο λόγο που Κάνω τα κομμάτια που κάνω ενώ τούτο είναι το στυλ και δεν είναι τέλεια ντάνση house. Λυπάσου το ξανά, είναι in dark. Είναι dark. Yeah. Αλλά είναι και λίγο από το perspective του τραγουδιού αντί τρακ, DJ track ας πούμε. Κι αν είστε νο. Και από πιάνο λέτε, μα είναι από Βασικά, όταν είναι να παίξεις σε ένα live show ως DJ, είναι να ψάξεις κομμάτια τα οποία είναι ρημιξαρισμένα, ε, ή να έχουν τόσο έναν beat που είναι για να χορεύει ε, ο κόσμος. Ναι, πιο uplifting. Πιο uplifting, ναι. να, να, να βγες ένα κομμάτι. Να βγες ένα κομμάτι και απλά το παίξεις, επειδή depending από το κομμάτι, πρόβλημα ο κόσμος δεν μπορεί να χορέψει το, το, το τράγκα. Άρα εξαρτάται από το κομμάτι. Ναι. Κατά πόσο να επηρεάσει το κοινό. Ενώ η Εν, μουσική ακριβώς. που γράφεις εσύ εμβασίζεται ε, ε, σε αυτή τη δομή Προς το παρόν όσα έκανα και ακόμα κάποια που να βγάλω έχουν τα λεγόμενα drops putando drops en o tan cam ni CDM, la de electrónica y músicaín el eh, el punto es que

So, έχει πάλι τούτο το part το κομμάτι που ήταν drops, δηλαδή είναι το part που χορεύκεις, που δηλαδή, αλλά το υπόλοιπο στα δικά μου είναι πιο τραγούδι, είναι κάτι που ακούεις στο αυτοκίνητο σου, με τα earphones σου. Ραδιαφωνικό. Μπράβο, ναι. Και πολλοί καλλιτέχνες που θωρώ που είναι πάλι producer DJs, κάνουν που τούν τα κομμάτια και μετά απλά ρημιξαρούν τα ή στέλνουν σε κάποιον άλλον και κάνουν τα ρημιξ. Ε, όταν κάνουν τα live sets τους, εν, πάντα τα ρημιξες, είναι το original. Ναι, πάντα σε όλους, ειδικά στην ίδια μουσική, ας 13-14, ακούες το original το κομμάτι, ήταν ένα κανονικό pop κομμάτι, κομμάτι δεν είχε να σου πει κάτι, ήταν τα λόγια, ήταν η μουσική. Και um, κάνουμε το remix, ας πούμε, και πούμε, πέταμε και το κομμάτι. Ναι, ας πούμε, έναν παράδειγμα είναι οι Chainsmokers. Ναι. Πολλή, τώρα έχουν πολύ τρόπο να βγάλουν. Ε, αλλά έκαναν ε, ε, το πράγμα και γι' αυτό που έγιναν και πολλά διάσημοι, επειδή έφκαλαν κομμάτια που έχουν τα drops, so ήταν ακόμα ένα EDM duo. Ναι, The Smokers remix, έτσι ονομάζεται, αν δουλάτε στα ναι. labels, ναι

Okay. Μπορείς να ανοίξεις το δράδο πισί και γράψουμε The Change Smoker Remix να δεις πώς θα αναφκάλει το πισί μου. Να σου πω, εγώ ξέρω τους που τον τρόπο που ευκήγεν το Let me take a selfie, Gino. που έκαναν μπαμ και μετά απλά στάδια. ξέρω τους που πριν. Okay. Εγώ probably σχολείο. <laughs> να <laughs> oh, <that's, that's... laughs>

Οκ, okay, τον το πράγμα είναι να παίξει στα κλαμπ. Γιατί λένε ότι και το πράγμα ότι τα κομμάτια, τα hits κάνουν τα DJs που παίζουν μέσα στα διάφορα okay, είναι ναι. το Δεν το παίξεις μέσα στο κλαμπ που τα άκουσε <σχεδιά> πρώτα, <σχεδιά> πρώτα, ξέρω εγώ. Μετά, μετά ε, στο ράδιο ή πώς θα να ξεκινήσει να το Spotify, Ενώ Spotify, που γίνονται release, και ξέρεις, Ανάλογα με τον γίνονται και τα κομμάτια trending. Mm. Και όταν άκουσα, πρώτα, «Ω, δεν ήθελα να βάλω εγώ το κομμάτι. Πώς θα το παντρέψω». Και ήταν πολύ περίεργο. Και ύστερα όταν έμπηκαν, ας πούμε, τον Σιν mm. που το έγραψε ή τον, ποιος άλλος ήταν, ο Ματ Κλίπ, που, <laughs> που, <laughs> που <laughs> πέθανε <laughs> πρόσφατα, και έμπηκαν μέσα στα προφίλ τους, είχαν τόσα πολλά κομμάτια, και έλεγαν, «Οκ, πού ζω εγώ, ξέρεις». Ναι, <laughs> <laughs> πάρα πολλά adios. Ναι, actually γενικά η τραπ και η hip hop έχει πάρα πολύ audience. Ναι. Δηλαδή, massive. Ε, και νιώθω ότι ας πούμε πες το μαμά, ε, που τα κομμάτια που άμα τα παίξεις στο club, μπορεί να κάνουν τον μπαμ σε κάποιον. Τυχαίνει ε, δηλαδή μου και με άλλα κομμάτια που να είναι hip hop, που επειδή έχουν τα τους κάτι. Κάτι να σου κάνει, να σου κάνει ναι, που θα παίζω anyway, αλλά ακούω τα που mm -hmm. και ο τρόπος που ξέρεις, επειδή ο μαέστρος συνήθως με το πιάνο το οποίο πάνω ήχους του κανονικα live την ώρα. Και το και γίνεται έναν τόσο ωραίο και να το, <laughs> να το καταλαβαίνεις την ώρα που το εν το live performance εν, ε, εν, βλέπεις τον άρτης πόσο καλός είναι. Mm -hmm. Ναι. το quality, ας πούμε, πάρα πολλού καλλιτέχνε ας οποίου α πούμε είχα, δεν του είχαν τόσο ψηλά. Mm-hmm. Τώρα μπορούσα να ακούσω live, άλλαξα mm -hmm. Και wow. Και μου σου είπα, και, βλέπω πόσοι ακούν τραπ και πόσα κομμάτια. Και σιγά σιγά, επειδή είμαστε, γινόμαστε πιο exposed, και είναι το Ιντερνετ τώρα, με τα διαφημίσει και ουλά το Spotify, mm -hmm. ε, ε, να όχι, εγώ ακούω πολλά. Όχι, <laughs> <laughs> ελληνικό. Ελληνικό τραπ. Ναι, ελληνικό τραπ και yeah. μέσα από τούτον ανακάλυψα ας πούμε, εσύ ξέρεις, έχουμε εσύ διάφορες βαθμίδες, δηλαδή το ποιοτικό, το καθαρά κομμέρτιαλ yeah. και τότε δηλαδή για το thrash το κομμάτι που σε όλη yeah. τη μουσική, σε όλα τα είδη μουσικής yeah, που έχεις. Ναι, Και ανακάλυψα ας πούμε, το quality τραπ τώρα πούμε μέσα από τούτον που είναι πάρα πολλά trending, μιλούμε για εκατομμύρια views, ναι. ελληνικό rap ας πούμε. Ό, ναι, να σου πω, νομίζω σε φάση που μπορεί να το θεωρείς λίγο ενώ τα λόγια εν, trash για μένα. Επειδή ναι. εγώ πάντα ακούω τα λόγια, είναι άτομα που είναι πολύ δύο σημασία. Είσαι που ακούει μόνο μουσική, είναι και τους ναι. άλλους που θέλει να καλό ο στίχος και στα hip hop που ε, για δηλαδή, παραπάνω. Παλιά ξέρεις τι ήταν hip γιατί έγραφε τον hip hop μουσική. Πες μου γιατί να σου πω. Έτσι λίγο ενάντια στο σύστημα ήταν... Α, ναι, 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 ναι. Και ο επα... Όχι επαναστάτες, ας πούμε, το, το corruption του συστήματος. Γι' αυτό είναι ευκαιρνά, είναι έτσι και είχαν νοημά. Μετά έπιεσαι, drugs, money και ναι, ναι. γενέτσι, όσοι καταλάβες. Βασικά, μα μιλά μόνο για λεφτά, εγώ είμαι λίγο κάπως... <laughs> ας πούμε, ακούσαμε τα τόσες πολλές φορές. Ε, Πέντε τώρα, με φτιάχνουν κάποιοι artists που, actually, λαλούν κάτι που είναι πολλά πιο... ξέρω. Διπ, διαφορετικο ας πούμε, ο oh, black, six lakh που γράφεται, που σ' αγαπημένος μου και... Δεν ξέρω, έχει πολλά deep και, οι στοίχοι και τα beats είναι έτσι, έλεγε πιο sad, αλλά είναι πολλά ωραία. Μα γενικά, το τόντο, εν πάσω και πολλές φορές, το τόντο sad, το τόντο τη λύπη, το τη, θλίψη, mm. έχει στην τσέπη, στη, στο artwork που κάνεις τα σου. Γιατί ας πούμε να δεις το τελευταίο το fire to the block, έχει μια μελαγχολία μέσα. Ναι. που τα χρώματα, ε, ναι. που το vibe. Ε, και το καινούργιο μου βγάλει γιατί είδα το ενώ που... Ναι, ναι, ο κομμάτι τη άλλα. Ναι, ενώ σου βλέπω ότι εντό μου είπα ναι. έτσι μια σκότη, Ε, και θέλω να μου ναι. πεις λίγο για τον το κομμάτι. Γιατί είναι τάρ. Για το fire to the block. Όχι το γενικά, το... Γενικά, ναι. τα κομμάθ... ναι. γενικά. Τα το στυλ. Ναι, να δεν είναι επειδή δεν Επειδή. Να σου πω, κάνω μουσική πολλέ ώρε την ημέρα και νιώθω ότι πρέπει να κάνω με κάτι related, α πούμε. Δεν μπορώ απλά να νιώθω ότι είναι κάποια δουλειά τεχνικά, α πούμε. Ε, και απλά είμαι πιο inspired που πράγματα που θωρώ ή τέλο πάντων, δεν ξέρω, feelings, α πούμε, που είναι εν full happy. <laughs> ναι, θυμ, ε, εμένα ξέρω, α πούμε, να μου θυμίζεις, τότε που, αγου, που, ήταν. που μουνεγώ, ας πούμε, teenager, mm. μου τους ήμου. Θυμάσαι ήμου. Το emo culture που καμπάνε τα μαλλιά ή in death metal. Εν είμαι emo. Ναι, κατάλαβες. Ναι, κατάλαβα. Κι άλλο, είναι το vibe. Ας πούμε, το Να σου πω το emo που υποτιθέτε τότε. Φτάσες Ναι, κάποτε ήμουν και λίγο. Αλλά ήταν πιο spikes, ας πούμε. είναι πιο χαλαρόν Ναι, θυμίζει μου το στυλ. Ξέρεις, είναι η μέρα είναι μαυρίλα, είσαι down, αλλά ακούεις μουσική και ξερώνεις, ξεδίνεις. Να σου πω, εγώ το βρίσκω τόσο dark, να σου πω την αλήθεια. Αλλά, I see what you're saying. Ας πέντε πλέον, πολλοί άρτιστοι που θωρώ είναι προς το dark. Ας πούμε, όχι Weekend, ο The Weekend, στο τελευταίο άλμπουμ. Αν διαφωνήσουμε. Καλό, ναι, έλα. Πάμε, πέτω. Of The Week. Ε, ναι, α πούμε, πάντα είσαι έναν dark sound, γιατί κάθε τελευταίο το album. Δεν ξέρω. Πάντα τραβούσε με τούτο ο ήχο, τούτο approach στη μουσική, ας πούμε. Άρα, ασκήσω το retro wave. Ε, η μουσική ναι, του. Ναι, ναι, αλλά αρέσκα ναι. το προηγούμενο το στυλ του πριν το τελευταίο album. Γενικά. Άρεσε μου λίγο παραπάνω για μένα. Με άρεσε μου το τελευταίο του Δέλειο τρότραφ νομίζω. Ναι, απλά ναι. Εμκιο, εμκιο το, το κομμάτι mm. που, που είναι ότι εμπολάρσχει μου πάρα πολλά είναι το retro wave, το, το, τα synths. Του είναι το ναι, στυλ ναι, ναι. μουσικής, το οποίο εντάξει δεν σε πολλούς. Απλά επειδή εγώ μεγάλωσα στη δεκαετία, να σου πω, 90's και όχι γιαες. Και όταν τα πρώτα κομμάτια που ακουάμε, με τον, με τον νέο new way of thinking ας πούμε, στη μουσική αρέσκουν πάρα πολλά. Ναι, ε, να σου πω χορεύκουν τόσο παραπάνω στο so, βολεύκι. Ε, εντάξει, το πάω πω. Παγω... Ενώ τα πιο ρέτρο, ας πούμε και η που έκαμε λίγο πιο φάση. Ούλη ναι. αν προσέξεις τραούλη μουσική ναι. πάει στο πιο δίσκο funk για κάποιο λόγο. Ναι, ξέρω, ξε... Δεν ξέρω γιατί, αλλά έχει πολύ να Ε, so... που, 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 ήρθες ημέρα και εν το βάιπ που προσπαθούμε κι εμείς να πουλήσουμε. Mm -hmm. ε, γιατί εγώ νιώθω ότι δεν γράφεται πλέον τόσο ωραία μουσική ως παλιά. Γράφονται και διαφορετικά πράγματα τώρα, νομίζω, και νομίζω δηλαδή, είναι και λίγο ένα adjustment τα συνήθισεις. Δηλαδή, εγώ που πάντα ψάχνω πολύ μουσική, βρίσκω ε, πολλά έτσι λίγο πιο περίεργα, ηλεκτρόνικ, κομμάτια που, ας πούμε, παλιά δεν τα έκανα σίγουρα και αρέσκουν μου πολλά και μου πουντάζουν όσκα πράγματα που φτιάχνω. Απλά, σίγουρα, και πολλά που έγινα εν κόπης που παλιά, σίγουρα. Τι το; θυμάσαι που... Ούλα εν κόπης που κάτι, ε! Θυμάσαι που Ναι, και παρόμοια μετά το Απλά γιατί σου αρέσκει το περίεργο ή απλά είναι challenging στο κομμάτι να το δημιουργήσεις, να το κάνει τόσο, να πούμε, weird, περίεργο. Ε, να σου πω απλά, ε, θέλω ένα διαφορετικό που... Ούτε για διαφορετικό, αλλά θέλω να έχει κάτι λίγο με μπουτζινα που ακούω. Επειδή... Αλλά λύσει ότι είναι η same μέρα, α πούμε. ναι, αλλά και πια είναι intentional, επειδή ακούω τα, πράγματα συνέχεια. Δηλαδή, δεν είναι να κάτσω και να πω τώρα, θα το weird element του κομματιού. Απλά ακούω τα και ε, την ώρα κάνω απλά experiment. Ε, πολλά από τα πράγματα που μου eventually πολύ είναι Επειδή όταν είσαι μπορεί να τραβά ανήκων ποτά, να τον αλλάξει. Όποιο να είναι τρόπο να σου μένει, και φαίνονται πράγματα που δεν κανένα intent να σου πούν, και απλά κρατά τα. Λοιπόν, νομίζω το πιο weird είναι ότι είναι η επιλογή να το κρατήσει παρά το ότι έκανε. Κοίτα. Δεν έχει νόημα. Όχι. Απλά εγώ και μόνο που καταλαβαίνω είναι ότι εσύ προσ... νομίζω ότι νιώθω ότι ψάχνει και προσπαθεί να καταλήξει

Actually, η φωνή σου είναι η ήχη που πρέπει να κάνει experiment για να μπορεί να σε διαχωρίσει που τόσα κομμάτια φτιάχνουν κάθε μέρα. Εντάξει. επειδή εγώ να φεγγάρι προωθήκα, και ας να ασχοληθώ με την παραγωγή, και λίγα Απλά μετά εντάξει, δεν είναι το που θέλω. Δεν θέλω να πάω τόσο βαθιά Απλά ο που ασχολήθηκα ήταν για να πειράζω τα κομμάτια που ηθελα Να μπορώ να Α ο τρόπο που ήταν η remix το κομμάτι, και ήθελα απλά να πειράζω λίγο. Γι' mm -hmm. τη βάση yeah. για να μπορώ να στείλω, να πειράζω, να κουφκώ, να βάλω τα drums που θέλω εγώ, πούμε, τα basslines που θέλω εγώ. Mm -hmm. Και εντάξει, ασχολήθηκα και με μετά κατάλαβα, ότι okay, δεν το που θέλω. Θέλω να πάω τόσο βαθιά. Απλά θέλω το καθαρά για να πειράζω κομμάτια. Και πιστεύω ότι ο κάθε αν να δεις". εγώ μόλις φύγε, ο κάθε παραγωγό πρέπει να αναλύει μια ιστορία μέσα από τα albums του. Ναι, και επίση το κάθε album που φτιάχνει η σειρά από 50 κομμάτια, most of the time είναι επιτήρηση είναι κατά κατάλαβα. Δηλαδή, ε, θέλει να πει κάτι με την σειρά που τα έβαλε. Εσύ κάνει αυτό, γιατί δεν είναι κομμάτια που έφυγε. Θέλει να πει κάτι, απλά φτιάχνουν κομμάτια. Ε, τώρα φτιάχνουν κομμάτια επειδή είναι σύγκολε. Αν ήταν ένα σίγουρα να ήταν με σειρά. Αλλά γιατί το κάθε σύγκολ. Κάνω το σε άλλη περίοδο, λίγο, άλλη φάση της ζωής μου, so, ότι είναι η φάση είναι και όντως σύγκολα. Λοιπόν, άρα ναι. πολλά κομμάτια που να μας δω και σε τα πειράματα που να κάνεις. Ναι, έχω έναν τώρα το κομμάτι που να φύγει που είναι πολύ πειράμα μέσα. Είναι το ναι. το weird που έκανα, αλλά αγαπώ ενώ <laughs> hey, no, για μένα. Ε, εντάξει, <laughs> απλά να, να, το πω ξανά γιατί μπορεί να τα ακούσει κάποιος ότι θα mm -hmm. μας δίνεις μουσικά, ναι. Ναι, ναι. Ναι, να βάλουμε και τα link της κάτω σε οποία βίντεο δικά της τα κομμάτια να yeah. έχει το private link. Yeah. Ε, πραγματικά εγώ χαίρομαι γιατί νιώθω ότι έχουμε ένα κυπριό, σίγουρα και άλλους κυπρός φαντάζομαι, mm, yeah. ναι. που κάνουν παραγωγή στο εξωτερικό. Απλά έτυχε να σε ξέρω εσένα, ναι. Yeah. είσαι yeah. τυχερή. Yes. Και είσαι δάμε. Και είσαι τυχερός. <laughs> και έχω τυχερός, δεν έχω σε γνωρίσει. <laughs> <laughs> λοιπόν, άρα για μένα είναι πάρα πολλά σημαντικό να ξέρει που πριν ε,

αν έτυχε να σε ξέρω που το nightlife ή που τις ζωγές γιατί και εντάξει, και ήρθες κατά, λάθος... κατά λάθος, ναι. Ε, ναι, βασικά ήρθα κιόλας, είχα έρθει Κύπρο όταν ήταν το COVID ναι. so, όταν ήμουν, most of the time που ήμουν Κύπρο, όλα ήταν κλειστά. Άρα και εμείς σχετικά πρόσφατα, ενώ, ναι. Εντάξει, και μου τρομερή εντύπωση όταν είδα μια, έναν κορίτσι 24. 24.

ε, στην Κύπρο γενικά ότι είναι η πιο δουλειά στη μουσική, αλλά είναι, actually, αλήθεια. Δεν ε, ε, πληρώνεσαι καν. Δεν πληρώνεσαι καν, ναι. ας εγώ όσα κάνω για μένα, για να κάνω develop ως artist, τότε λεφτά είναι αυτό με άλλον τρόπο που τούν το πράγμα. Εντάξει, λέω εγώ, απλά θέλω να, εξηγήσω ότι είναι πάρα πολλά νομίζω βοηθάσαι και η οικογένεια από αυτήν την πράγμα. Δηλαδή δεν είσαι στο support της οικογένειας. Ναι. Είναι πολλά δύσκολο κάποιος να αντέξει πολλά χρόνια σαν producer χωρίς κάποιον αποτελέσμα. Ναι, να σου πω βασικά οι παραπάνω που θωρώ έχουν day job, κάτι άσχετο να πούμε. Και δεύτερο. Ε, και δεύτερο, ναι. Και όπως, ας πούμε κάνουν το hustling μετά τη δουλειά κάπως. Ε, ώσπου να μπορούν να το παρατήσουν και να είναι full time μουσική. Ενώ είσαι full time music, ε, ε, full -time music ε, ναι. Ναι, για το οποίο είμαι πολύ τυχερή. Δηλαδή, κανονικά αν δεν είχα support και από τους γονείς μου και τα λοιπά, δεν θα μπορούσα να πρέπει να κάνω άλλη δουλειά παράλληλα με τούτον. Ναι, και σκέφτω ότι αν θα κάνω άλλη δουλειά παράλληλα με τούτον, θα ήσουν τόσο δημιουργική, δηλαδή τόσο creative, όσο είσαι τώρα, δηλαδή θα είσαι στον χρόνο να αφιερώσεις, όπως τώρα να να, να σκεφτείς κάτι πώς να το κάνεις και να... Να σπαταλίσει το χρόνο σου μόνο για την παραγωγή. Mm. Ενώ αν είσαι και δουλειά, φαντάζομαι πόσο πιο δύσκολο θα ήταν. Ναι, επειδή να σου πω, κουράζεσαι κιόλα, είναι ε, ε, πολύ εύκολο να παρετήσει. Εν τούτο, επειδή κάνεις το τόσε πολλέ ώρε καθημερινά για χρόνια, και παίρνουν χρόνια για να, για να φτάσει κάπου, για να μπορεί να έχει κάποιον audience, και πάλι λεφτά ενέρχονται. Ε, μετά που τζινώνουν ακόμα που να φτάσουν τα λεφτά. So, ε, παίρνει χρόνο και παίρνει πάρα πολύ λοιπόν. Η Άρα, ναι. audience. Ε, ε στο έχει. Θέλω να πιστεύω. Εντάξει, το θέμα είναι όμω να, να και εσύ να βλέπει. Γιατί τώρα μιλήσαμε για το κομμάτι που ασχολείσαι το θέμα mm παραγωγή και το πώ το βλέπει. Τώρα, εγώ θέλω να περάσουμε σε ένα κομμάτι και να πάμε σιγά-σιγά για κλείσιμο. Mm -hmm. Φάμε τι ώρε μα, ξέρει. Πολλά καλή κουβέντα. Είδε η χαλάρωση δεν καταλαβαίνει ότι περνάει η ώρα. Ναι, actually, ξέρει. Λοιπόν, νομίζω ότι. Και ένα που θέλω να συζητήσουμε με τα μέσα ότι πρέπει mm -hmm. να ξεκινήσει και να βλέπει λίγο το πιο business κομμάτι, και το πιο promotional κομμάτι, mm. -hmm. εκτό που το παραδοσιακό να πάω να κάνω φωτογράφηση, mm -hmm. να έχω τα άλλα να ξεκινάς και να το κάνει distribute με μεθόδου οι οποίε να σου στοιχίζουν πιο λίγο. Ναι, σίγουρα. Ε, είναι κάτι που σκέφτομαι σε πάρα πολύ καιρό. Απλά, εντυπωσιακό που ήθελα επίση να κάνω πολλά φόκου στη μουσική για να με σίγουρο ότι το κομμάτι. Έχουμε εντό έναν Extend, ας πούμε. Γιατί θέλω κάποιους, ε, γιατί θεωρώ ότι να είναι πολλά πάνω σε τον που λέει, πούμε, business promotion. Ε, αλλά και μην να μένουν τόσο α πούμε. Ε, ναι, ενώ. Η... Μπορεί να μην μου αρέσουν τα κομμάτια τόσο, αλλά, ή, μπορεί να έχουν αρκετά κομμάτια έξω, κατάλαβες. Ε, πρέπει να είναι ένα combination και που τα δυο. Εγώ να μου, μου καταλαβαίνω να δημιουργήσεις ένα, μια content, mm -hmm. και μετά να το τούτη είναι η απόψη μου γιατί είναι και μια στρατηγική που χρησιμοποιώ σε, σε έναν άλλο παρόμοιο project mm. εντάξει, το οποίο ας πούμε έθελα πολλά να το κάνω promote, να το διαφημίσω αλλά λέω αν το διαφημίσω μετά να έρθει άλλο στο προφίλ μου ναι, ναι, ναι. καλή ώρα να δει τη δουλειά μου ενώ θα έχω αρκετό υλικό ναι. για να τον κρατήσω απλά ο που, που, είδα και θέλω να σου το κάνω παρατήρηση είναι ότι Επερίμενα να είσαι πιο active στα social media και στο YouTube και ξέρω εγώ. Σαν παραγωγό. <laughs> Επερίμενα. <laughs> <laughs> Εντάξει, <laughs> ναι. Ναι, είναι αλήθεια. Ναι. Ε, ειδικά, α πούμε, να σου πω TikTok, θα έπρεπε να ήμουν κάθε μέρα. <laughs> Εντάξει. Θεωρώ ότι γίνεται γενικά. Ε, Γίνεσαι εύκολα viral. Ναι.

πρέπει να κάνουμε ένα underestimate γενικά τι πλατφόρμε. Ναι, να σου πω καθόλου να κάνουμε underestimate. Απλώ. Δεν είπα ότι κάνουμε. Απλά να μην τι κάνουμε πάνω γενικά. Ναι, απλά νομίζω part του του πραγματού είναι ότι γενικά με τα social media χωνούμε λίγο. Γιατί? Βασικά το Instagram, δεν ξέρω ποτέ το. Νιώθω ότι είναι όσο enjoyful για μένα όσο ήταν παγιά. Αρέσκει μου να, να ποστάρω, να βάλω stories και λοιπά. Απλά το τσιόν που πολλοί κόσμοι φαίνουν να ξυπνήσει και να μπει Instagram Μόλις ξυπνήσει, εγώ δεν το κάνω. Ε, μ' δηλαδή εν, απλά είναι αντισφασί μου. Δεν ξέρει. Όχι, έχω νύμη, δεν ξέρω. Νιώθω ότι. Δηλαδή ε, ξέρει, πάρα πολλά polished στο Instagram. ενώ θεωρεί το καλύτερο version που πάντα. Εξαρτάται. Έχει άνθρωπος που όντως ενδιαφέρει που να δεις ας πούμε φωτογραφία έτσι ας πούμε. Ναι, σίγουρα. Απλά ας πούμε εγώ κάνω πολλά follow producers, artists, so με μουσική το, το, το feed μου. και εντάξει, ελειών, too much κάποιες φορές δηλαδή. Ναι, αλλά πρέπει να καταλάβεις όμως τι, το, το nature, δηλαδή που ανήκει κάθε πλατφόρμα. Mm. Άρα αν σκεφτούμε λίγο το Instagram είναι πιο social, lifestyle, καταλαβες. Άρα θεωρώ ότι πρέπει να, να έχει και εσύ μια στρατηγική στο τι να δείχνει στην κάθε πλατφόρμα. Mm. Εν ναι, το ίδιο. Mm. Ε, ναι, σίγουρα. Ε, ας Α πούμε, πλέον για μένα το Facebook κατάντησε information ε, στα social media. Δηλαδή, ό,τι mm. να δεις, να πει Facebook. Ναι, actually το Facebook για artists και μεγάλου που ε, κάνουν follow είναι. Καθαρά, είναι καθαρά informative. Είναι, ναι, πολλά υπάρχει για να υπάρχει, αλλά είναι. Όχι, είναι άλλη ε, χρήση. ναι. Για να, για να σε κάνει inform, δηλαδή, α αν έχει ένα press release, ή αν έχει μια φωτογραφία, αν πάει event, να γράψει ένα κείμενο, ή αν θα γράψεις άθρα, mm -hmm. πιο καλά να κάνει share mm -hmm. στο Facebook. Να mm, ακριβώ. Γιατί πλέον ο κόσμο, ό,τι information θέλει να καταναλώσει, που news, εμ, και α πούμε, social life, βρίσκεται σε άθρονη στο Facebook πλέον mm θέλει να δει να μπουκάμι, στο social life, σου να μπει Instagram. mm θέλει να σκοτώσει του πλέον, θα να μπει στο TikTok. Ενώ πιο φαν το TikTok τώρα, που τα applications. Πάρα πολλά φαν. Που να με να όταν ήμουν Αμερική, είχα κάνει κάποια TikToks και θεωρούσα πολλά. Μετά που κάτι έγινε και απλά. Δεν για χρόνο, ξαναμπήκα δεν να μου γιατί είμαι κάπως ok, it's time να... Ναι, yeah, yeah. αλλά yeah. Και πάλι, και πάλι, και που, που θέλω να σου πω είναι ότι πρέπει mm. να κάνεις adjust, να ρυθμίσεις mm. το, το υλικό που θα βάζεις στην κάθε πλατφόρμα mm. ανάλογα με το κοινό που πρέπει, δηλαδή ας πούμε, το content σου, το σου για το TikTok πρέπει διαφορετικό δηλαδή, δηλαδή, yeah. το περιεχόμενο του Instagram, που το περιεχόμενο ας πούμε το RAM και, ας πούμε το SoundCloud που, ή το λέω που, εν, που εν, και πλέον όπως γίνεται το industry του, το internet πλέον. Είναι πάρα πολλά και αλλάσσει τόσο γλύωρα. Ας πούμε σήμερα ότι mm -hmm. ε, να τα τα stories που το LinkedIn. Ε, mm -hmm. στο Instagram να σταματήσουν τα swipe up. Αν σου πω δεν έχω το feature του swipe up τώρα, ε, με πειράσει. Ναι, <laughs> απλά, <λέω> σου... <laughs> αλλά λίγο, είδες τι νομίζω το share στο Instagram. <laughs> ναι. Που για να κάνεις share πρέπει να το κάνεις save στο τα save του να μπει στο story για να το κάνει share. Ναι, δια αλλάσουν τόσο πολλά τα δεδομένα μέρα με τη μέρα. Και νομίζω το TikTok τώρα είναι promotion κομμάτι για να κάνει διαφήμιση. Ενώ σου τα οποία και πρέπει να τα κάνει να monitor. Δεν τα monitor. Απλά να είσαι πίσω συνέχεια. Ναι, να σου πω ήδη το ένα off από το TikTok. Απλά

πολλά χειροπιά που θέμα να σε κάνει support financially. Ε, ναι, πίνασε ενώ αν το πούμε. Είναι, πι, είναι, πι, είναι πι, per stream. Δεν... τίποτε. ναι. Άρα, άρα γι' αυτό κάνουμε και όλες τις γιατί θέλω να μπεις σε το ναι. και όταν να έρθεις πίσω να ξαναμιλήσουμε θέλω να δω να δω πρόοδο όσον αφορά και εννοείται ότι βοήθεια. Blue check. και εννοείται ότι αν θέλεις κάποια είμαστε α πούμε. Ο okay, mm-hmm. να σου δούμε κάποιε Με βάση το τι γνωρίζουμε εμείς όσον αφορά το κομμάτι του podcast ενώ και το Listen Blitz. Mm -hmm. Γιατί ναι, okay, οκ, ένα content αν το οποίο είναι podcast, αλλά πάλι για να το προωθήσουμε εν τι που χρησιμοποιούμε. Ναι, mm -hmm, ακριβώς. Και μπαίνει συγκεκριμένο κομμάτι για κάθε πλατφόρμα. Mm -hmm. Actually, <laughs> ένα που σκεφτούμε πολλά lately. So... <laughs> <Άρα> είμαστε... <laughs> Ήταν good timing. <laughs> 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 ναι. Λοιπόν, εγώ εντάξει, να σε αφήγω να κάνεις closing. Εγώ να κάνω closing. Ναι. Οκ. Okay. Ενέν, ας πούμε ευκείεν η γλάστρα τώρα είναι το καλό τόνο, ξέρεις. ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω για επειδή λάδω, το πάντα τους χορηγούς που στηρίζουν <laughs> το project. Μπένε <laughs> home, does <the> shop. <laughs> Ναι, ωραίος ο θερμός ας. Υπέροχος. Πολλά είναι το χρώμα, να πιω κάτι διαφορετικό, μπορεί Θα το Λοιπόν, και ο Σταύρος, ο φίλος μας, ο Μπένεχον, που το τραβέζει το ωραίο oh. η σεξ που κάθεσε. Πολλά βολή και πάντως. Λοιπόν, εγώ <χαλίξε> χαρικά που είσαι η χαμερή μου. Και εγώ ευχαριστώ που με καλέσεις. Ναι, επειδή θέλω να βγει προς τα έξω των που καμπείς και να μπουν πολύ να δούμε να βάλουμε και τα link του Spotify <χαλίξε> σου παντού. <χαλίξε> να δουκούσετε λίγο τη μουσική που παράγει μια Κυπριοπούλα στην Αμερική. Κυπριοπούλα! <χαλίξε> <χαλίξε> στην Αμερική <χαλίξε> 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 <χαλ ε, όντως, Όντω, εγώ επειδή ξανά ακούσα τα θεία τρει φορέ τα κομμάτια, έχουν mm. κάτι να πούν. Ναι, γιατί την πρώτη ναι. φορά εν μπορεί να καταλάβει τι λέει κάτι. Ε, ναι, πρέπει να το ξανακούσει ναι. για να καταλάβει. Γιατί ακούσα και που πιέζει just Kiss FM, και στο Choice, mm -hmm. που είπε, α πούμε, κάμε εξπρέ τον εαυτό σου και ειδικά για να σε και, νόημα. Mm. και μετά που είπε, εγώ που ε, ναι, ναι. το Εντάξει, okay. μπορεί να κάνουμε και προμότων εαυτό σου τώρα. Εγώ θα ξαναμιλήσω. So much pressure. Okay. μπορεί να και η κάμερα θέλεις. Hi. Hi. Um, closing. Με Saint Mary. Μέρη. Μπορείτε να βρείτε στο Spotify, στο Apple Music, uh, SoundCloud, το Τα links είναι κάτω. Να τα Ναι. Que episonazas do sintoma se captive show. Olha, ثانيه visto Chipro.